ρε παιδιά, πότε πέρασαν 30 χρόνια. Λες και ήταν χθες, ε. Κοιτάξτε εδώ μια φωτογραφία έχω με τα παιδιά μου. Αστέρια, ε. Ρε, να τα χαίρεσαι, ρε, μπράβο. Ευχαριστώ. Πάντως, ρε παιδιά, ήταν καταπληκτική αυτή η ιδέα που είχαμε τελικά. Δηλαδή, μετά από 30 χρόνια γάμου, να βρεθούμε στο ίδιο ξενοδοχείο που όλοι μαζί τότε είχαμε περάσει το μήνα του μέλητος με τις γυναίκες μας. Φοβερή ιδέα. Φοβερή ιδέα. Και παιδιά, για να είμαι ειλικρινής, σήμερα το βράδυ το έχω κάνει δηλαδή τάμα στον ίδιο μου τον εαυτό. Θα συμπεριφερθώ τη γυναίκα μου όπως τότε. Την πρώτη νύχτα του γάμου θα της αλλάξω τα φώτα. Κι εγώ, ε, κι εγώ. Εγώ τι θα κάνω, ρε. Άμα είναι έτσι, αύριο στο πρωινό να τα πούμε. Να μιλήσουμε για τις επιδόσεις μας. Γουστάρω. Ναι, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Κι εγώ γουστάρω να τα πούμε, αλλά αύριο στο πρωινό θα είμαστε όλοι μαζί. Θα είναι και οι γυναίκες μας. Δηλαδή θα είναι οι γυναίκες μας μπροστά και εμείς θα λένε πόσες φορές τις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Α, κάνουμε κανένα κόλπο. Σαν τι. Σαν τι. Φοβερός αυτές τις ιδέες είμαι. Λοιπόν, κοιτάξτε, παίρνουμε τη φρυγανιά. Και όσες φορές αλείψουμε το βούτυρο στη φρυγανιά, τόσες φορές σημαίνει ότι έγινε η τακτοποίηση. Οπότε θα συνεννοηθούμε έτσι. Μέσα είστε. Βέβαια, ναι, ναι. Ωραία. Αυτό άρε παλιόφιλοι. Άρε στα παλιά, ρε. Την υγειά σας, ρε παιδιά. Να τα επαναλάβουμε σήμερα. Oh.